Με τη Νέα Δημοκρατία. Τότε λοιπόν θυμήθηκε να διαμαρτυρηθεί. Καλά κάνει και διαμαρτύρεται, και εγώ μαζί της, γιατί εμείς χτυπιόμαστε για τις λάθος δημοσκοπήσεις και το λάθος τρόπο που γίνονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, και κάποτε πρέπει να μπει τάξη. Πάμε τώρα παρακάτω. Πριν από μερικές μέρες άναυδη ακούσαμε ότι το θέμα της Ελντοράντο θα συντηθεί στο Eurogroup. Βγαίνει ο Ντάισεμπλουμ, ευσεβής πόθη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι διέδιδε, και λέει καμία σχέση, αυτό το θέμα δεν πρόκειται να συζητηθεί. Φτάσανε στο σημείο να μιλάνε ότι ο Τζάστιν Τριντό παρεμβαίνει για την Ελντοράντο, πρωθυπουργός δηλαδή του Καναδά, και γελάει καθεπικραμένος. Φτάσανε ακόμα να λένε ότι ο ίδιος ο Μακρόν παρεμβαίνει για την Ελντοράντο. Κλείνω την παρένθεση, γιατί πιστεύω ότι η υπερβολή αργά ή γρήγορα έχει κοντά ποδάρια. Θέλω ακόμα να πω και κάτι που με αφορά και λίγο προσωπικά και έχει γίνει viral, και επειδή δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω, προσπαθούσανε με νύχια και με δόντια κάποιοι που φτιάχνουν καριέρα στη δημοσιογραφία με την Πετρελοκυλίδα και κάποια άλλη πολιτική καριέρα, να βάλουν στο κάδρο τη Βούλα, το Καβούρι, τη Βουλιαγμένη, τη Βάρκιζα και τη Σαρονίδα, που ξέρει όλος ο κόσμος που ζει εκεί, που είναι πάρα πολλά τα ξενοδοχεία και πάρα πολλές οι επιχειρήσεις, ότι αυτές οι παραλίες δεν έχουν πάθει το παραμικρό. Και επειδή τόλμησα να πω το αυτονόητο, παιδιά, γιατί εγώ έχω πρόβλημα, ένα προσωπικό, τώρα δεν είναι θέμα, είναι το θεωρώ αστείο πράγμα, πηγαίνω ακόμα και με 10 υπό το 0 και κάνω φυσικοθεραπεία. Και τόλμησα να πω ότι πήγα ανάμεσα στη Βούλα και στο Καβούρι. Και άκουσα, βγήκαν εκεί, πάνε 5 εκατομμύρια Αθηναίοι, πρέπει να τον μηνύσουν, που σπήρει αυτές οι ειδήσεις κλπ. Η Βούλα δεν ήταν ποτέ στα απαγορευμένα μέρη. Να μην τα θυμίσω. Κλείνω και αυτή την παρένθεση, γιατί πιστεύω ότι η υπερβολή και η άκρατη φλιαρία αργά ή γρήγορα θα οδηγεί σε μπούμερακ. Θέλω καταρχήν να πιστεύω ότι όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θέλω να καταθέσω λοιπόν στα πρακτικά της Βουλής Πρωτοδικείο Αθηνών, Τμήμα Ενοχικό, Ειδική Διαδικασία. Αριθμός απόφασης 2399-2014. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας εγκαλεί το Βήμα, τα νέα, τον κύριο Ψυχάρη, το διευθυντή τότε του Βήματος, να μην λέω όλα αυτά. Η απόφαση είναι εδώ και διαβάζω λίγο, γιατί δεν θέλω να φάω την ομιλία μου. Ακούστε λίγο. Έχει σχέση με τα προηγούμενα. Τα ψεύδι που έγραφαν τους υποχρεώνει. Καταχώρηση εντός 15 ημερών από τις επιδόσεις τελεσίδησης από περίπτωση στο Βήμα, στην ίδια θέση κλπ. Το ίδιο στα νέα, το ίδιο στους ανθρώπους που έχουν ήδη καταδικαστεί. Αυτά σε ό,τι αφορά το Γιοργαλά, σε ό,τι αφορά τη θέση του Πάνου του Καμένου στη Χούντα, εδώ είναι η δικογραφία, και αν κάποιος αμφισβητεί αποφάσεις δικαιοσύνης, να μας το πει. Την καταθέτω στα πρακτικά. Πάμε παρακάτω. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Να δούμε αν πράγματι αυτό που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κόλλαγε ή δεν κόλλαγε. Και λέω το εξής. Για ακούστε με λίγο προσεκτικά. Μόνο με στοιχεία, όχι κραυγές. Μόνο στοιχεία. Υπάρχει ένας κύριος που λέγεται Νικόλαος Συντιχάκης. Δεν τον ξέραμε όλοι. Συνελήφθη στις 23/9/2014. Να έχει 622.000 στα χέρια του, που δεν μπορούσε να τα δικαιολογήσει. Οι αρχές έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, του δέσμευσαν αυτό το ποσό, για ακούστε λίγο, να συνονοηθούμε για να δούμε τι ακριβώς έκανε ο Πάνος Καμένος. Μάλιστα, η Ένωση των Τελεοειακών συνεχάρει τότε για αυτή την επιτυχία τις αρχές, τις τελωνιακές που έκαναν αυτή την ωραία κίνηση, και ό του θαύματος
επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά, Υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρτούβελη και Γενικής Γραμματέας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κυρίας Κατερίνας Αβαΐγου, το ποσό αυτό κατά περίεργο τρόπο επιστρέφεται. Και ακούστε λίγο, ο ίδιος δε ο κύριος Ιντιχάκης λέει ότι ήταν ένα φιλιακό συνάλλαγμα. Ποιος είναι πραγματικά ο κύριος Ιντιχάκης? Ψάψαμε λίγο με προσοχή στην ιστοσελίδα της εταιρείας Capital Product Partners του κυρίου Μαρινάκη. Είναι στο Δέλτα Σίγμα αυτή η εταιρεία, για όσους δεν ξέρουν, είναι εισηγμένη στη χρηματαγορά της Νέας Υόρκης. Ανάμεσα στους πολλούς λοιπόν που συμμετέχουν στο Δέλτα Σίγμα είναι ο κύριος Νικόλαος Σιντιχάκης, ο οποίος μάλιστα επωνομάζεται Director. Άλλο ένα όνομα που επίσης θα μας απασχολήσει είναι ο κύριος Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης. Κρατήστε το και αυτό το όνομα. Τι θέλω να πω? Όταν λοιπόν έγινε ό,τι έγινε, ο Σιντιχάκης, αυτός ο άνθρωπος, το οποίο κατά περίεργο τρόπο επεστράφησαν, και θέλουμε εδώ να κάνουμε ένα συνδυασμό, να δούμε την κίνηση του λογαριασμού της εταιρείας G Tankers, για προσέξτε, είναι εταιρεία του υπόδικου του κυρίου Μάκη Γιαννουσάκη. Επίμαχες ημερομηνίες, το καλοκαίρι του 2013, εμφανίζεται τα παρακάτω εμβάσματα στην εταιρεία με ποσά. Τα έχω μπροστά μου. Δύο από αυτές τις εταιρείες, η μία είναι Express Energy Greece, συμφερόντων του κυρίου Μαρινάκη, την επίμαχη περίοδο, στέλνει εμβάσματα 1 εκατομμυρίου στη G Tankers του κυρίου Γιαννουσάκη. Η Marathon Caris, συμφερόντων Μπαϊρακτάρη, είναι το άλλο όνομα στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας του κυρίου Μαρινάκη, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Έμβασμα την επίμαχη περίοδο 150.000 στη G Tanker, συμφερόντων του κυρίου Γιαννουζάκη, διοκτήτη του Νουρουά. Και άλλη μία, η Marlex Corporation, πάλι συμφερόντων κυρίου Μπαϊρακτάρη, 90.000 εμβάσματα. Ο ίδιος, θέλω λίγο χρόνο, είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κύριε Πρόεδρε, και θέλω λίγο χρόνο. Ο Πρόεδρος μου δεν έχει μιλήσει και θέλω μερικά λεπτά ακόμα. Μα με συγχωρείτε, 6 λεπτά δικαιούστε χρόνο. Όχι, για δεν έχει μιλήσει ο Πρόεδρος μου ακόμα. Δεν έχει μιλήσει, κύριε Ορίστε. Πρόεδρε. Δεν έχει μιλήσει ο Πρόεδρος μου ακόμα. Δεν έχει μιλήσει. Μα δεν είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Είστε στον κατάλογο των μιλητών. Μπορώ να έχω την ανοχή σας τουλάχιστον για 2 λεπτά. Μπορώ. Εγώ να σας εξηγήσω πρώτα. Όχι, όχι, μπορεί να έχετε για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Ναι, ο χρόνος ομιλίας σας είναι 6 λεπτά. Θέλω 2 λεπτά παραπάνω. Ήδη καλύψατε τα 7,5 λεπτά ομιλίας. 7 και 40 για την ακρίβεια. Επίσης σας διέκοψα εγώ. Η λίστα εταιριών που απέστειλαν εμβάσματα στη G Tankers του κυρίου Γιαννουσάκη φιγουράρουν εταιρικές οντότητες που όχι μόνο συμμετείχαν και είχαν εμπλακεί, αλλά έχουν καταδικαστεί για τον όρο αν. Σε αυτές τις εταιρείες συμπεριλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων του Express Energy και η εταιρεία του Ευάγγελου Μπαϊρακτάρη, δικηγόρου της Marathon Carriers. Βγαίνει ένα συμπέρασμα εδώ, και αν πράγματι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε λόγο να παρέμβει. Τηλεγραφικά τελείως, γιατί ο χρόνος μου τελειώνει, θέλω να αναφερθώ στους 8 θανάτους. 26 Σεπτέμβρη, η 19χρονη Ζιντάστη, κόρη Τούρκου επιχειρηματία και οδηγός της, δολοφονούνται. 12 Δεκεμβρίου 2014, 2 νεκροί που ήταν πιθανόν οι δολοφόνοι της κοπέλας και του οδηγού. Μάρτιο 15 δολοφονείται ο Ερανός Αχμέτ Σαχίτ σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης. Αυτός είχε διαφύγει όταν τους πιάσανε στο Κοροπή. Αύγουστο 2015 ο Σερχάν Μπασκάλ, εκ των εγκεφάλων της διακίνησης σύμφωνα με την ελληνική δικαιοσύνη, αισθάνεται αδιαθεσία και εκπνέει στον Ερυθρό Σταυρό. Ο θάνατος από καρδιά ήταν μόλις 41 χρόνων. Στις 15 Απριλίου του 2016, δεύτερος κρατούμενος ο 32χρονος Ινδός Κουμάτ παθαίνει επίσης έμφραγμα και καταλήγει στη ΜΕΘ του Τζανίου. 8ος
Είναι ένας Ιρανός που στις 4 Μαΐου του 16 με 7 πυροβολισμούς ξαπλώνεται στο Ντουμπάι. Δεν έχω χρόνο, θα μπορούσα να πω κι άλλα, θα τα καταθέσω όμως εδώ στη γραμματεία για να πω το εξής. Αυτό ενδιαφέρει την αξιωματική αντιπολίτευση. Αν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συμβούλευε τον Γιαννουσάκη που η ζωή του κινδύνευε γιατί συμπεραιτούσε με κάποιους από αυτούς που δολοφονήθηκαν. Αυτό ενδιαφέρει, διότι 8 άνθρωποι πέθαναν σαν τα σκυλιά και 2 τόνοι και 150 κιλά ηρωίνης σκοτώνουν κόσμο. Ξαναλέω, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν έπιασε κανένα δικαστή. Έκανε το αυτονόητο που θα έκανε ο καθένας. Είπε ναι σε ένα κρατούμενο, σου διασφαλίζουμε τη ζωή, κάνε ό,τι νομίζεις. Αυτές τις καταθέσεις για το Συντυχάκη τις έχει κάνει ο Γιαννουσάκης. Μπορεί να είναι αναξιόπιστος μάρτυρας, αλλά όλες οι καταγγελίες που έκανε αποδείχτηκαν με χαρτιά και έγγραφα τα οποία καταθέτω στη γραμματεία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Παφίλης.